Βρίσκομαι στην Ιετώνια πύλη, στον χαμηλό λόφο Καστράκι. Είναι 19 Απριλίου του 2013 και είναι η πύλη, η λεγόμενη Ιετώνια, που το όνομά της προέρχεται από τον ήρωα Ιέτωνα. Το σημερινό κτίσμα που βλέπουμε είναι των μακεδονικών χρόνων και μπροστά από την πύλη υπάρχει μια μεγάλη τάφρος. Φαίνονται ακόμα οι στυλοβάτες για την γέφυρα και η τάφρος είναι αυτή, η οποία έχει νερό για την προστασία των, όταν πολιορκείται η πόλη από βαρβάρους. Οι δύο στρογγυλοί πύργοι που πλαισιώνουν την πύλη, την Ιετίωνα πύλη, είναι διαμέτρου 10 μέτρα ο καθένας και το άνοιγμα της πύλης μεταξύ των δύο στρογγυλών πύργων είναι περί τα 5 μέτρα. Εδώ δίπλα στην πύλη υπήρχε το λεγόμενο Αφροδίσιο, ιερό της θεάς Αφροδίτης, που κατά την ναυμαχία της, την νικηφόρα ναυμαχία της Σαλαμίνος, ο Θεμιστοκλής είδε το περιστέρι, το σύμβολο της θεάς επάνω στα στρίρις και ότι η θεά είναι με τους Έλληνες και θα βοηθήσει την νίκη, και μετά έφτιαξε ιερό, βωμό έφτιαξε ο Θεμιστοκλής και κατόπιν τον ενίσχυσε το βωμό ο Κόνωνας. Η Ιετιόνια πύλη είναι μία η οποία θωράκιζε, ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, του αρχαίου λιμανιού του Πειραιά, που λεγόταν και Μέγας Λιμίν. Ο Μέγας Λιμίν του Πειραιά είχε 5 στοές, μήκους η κάθε στοά γύρω στα 120 μέτρα και χρησιμοποιούνται για το εμπόριο και τα εμπορεύματα που έρχονταν από όλη την Μεσόγειο. Υπήρχαν τράπεζες, τελωνία, σταθμία και 10 επιμελητές για την εύρυθμο λειτουργία του λιμανιού. Οι 10 επιμελητές είχαν στη διάθεσή τους 300 αστυνομικούς που ήταν αναβαθισμένοι δούλοι και σε περίοδο σαχμής είχαν περί τους 1000. Και πάλι οι δύο στρογγυλοί πύργοι, οι οποίοι η αρχαιολογική υπηρεσία τους έχει αναστηλώσει.